κρατώντας πανό, μαύρα μπαλόνια και αυτοσχέδιες γκυλοτίνες, εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στον αγώνα μας θέλουμε όλους μαζί, σε έναν αγώνα που δεν έχει να κάνει μόνο με τον εμβολιασμό, σε έναν αγώνα που έχει να κάνει για δημόσιο σύστημα υγείας. Εν ώψη της 85ης ΔΕΘ και υπό τη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και των αναστολών εργασίας των ανεμβολίαστων συναδέλφων τους, οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν την καθιερωμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα συνθήματά τους να δονούν την ατμόσφαιρα. Η πορεία πέρασε μπροστά και από άλλα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας με κατάληξη το διοικητήριο. Κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι υγειονομικοί σήκωσαν πανό μπροστά από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο οποίο απεικονίζονται οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός και στο οποίο αναγράφεται τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, ενώ άφησαν καλάθια μέσα στα οποία υπήρχαν χαρτιά για τις αναστολές, τη στιγμή που στο σημείο υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση αναστολής καθηκόντων των ανεμβολίαστων, σημειώνοντας ότι με 2 rapid test την εβδομάδα και τα μέτρα προστασίας είναι ασφαλείς. Και τόνισε ότι όσοι έχουν προσκομίσει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να απολυθούν. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας διεκδικούν επίσης ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, μονιμοποίηση των εκτάκτων, αύξηση μισθών, ισχυρή δημόσια υγεία, συμπληρώνοντας πως το σύνολο των ανεμβολίαστων υγειονομικών είναι 7.200. Να πάρει πίσω τις αναστολές. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε, να κερδίσουμε αυτόν τον υγειονομικό πόλεμο. Έχουν βγει 7.200 σε αναστολή καθηκόντων. 1.000 έχουν συνταξιοδοτηθεί που είχαν προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης μέχρι 31 Αυγούστου προκειμένου να μην εμβολιαστούν και πάνω από 1.000 ακόμη είναι σε νόμιμη άδεια ή ακόμη στις επιτροπές ανεμβολίαστοι και δουλεύουν στο σύστημα γιατί ακόμη δεν έχει εξεταστεί το αίτημά τους. Ο κύριος Γιαννάκος κατήγγειλε ότι 500 ανεμβολίαστοι που έχουν καταθέσει αίτηση εξαίρεσης παραμένουν στις θέσεις τους αναμένοντας το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί. Τα αιτήματα 500 συναδέλφων δεν έχουν εξεταστεί ακόμη, παραμένουν στη δουλειά, 500 εργαζόμενοι επαναλαμβάνω, και εδώ θα πρέπει να μας απαντήσουν εάν γίνονται ρουσφέτια ή επιλεκτική εξέταση των αιτημάτων ή όχι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται σε συναδέλφους συγκεκριμένους και άλλοι συνάδελφοι να δουλεύουν ανενόχλητοι. Από την πλευρά της, η Ελένη Μπακυρλή, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΔΗΝ, τόνισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκχωρήσει την υγεία σε ιδιώτες, θέλοντας ουσιαστικά να δημιουργήσει το νέο ΕΣΥ, καταγγέλλοντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι δεν τη μοιάζει για την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών. Και ήδη ακούγεται ότι υπάρχουν και μαζεύουν βιογραφικά εταιρείες εργολαβικές για διάφορες ειδικότητες, όπου ουσιαστικά αυτοί οι εργολάβοι, πέρα από αυτούς που υπάρχουν σε διάφορους τομείς στα νοσοκομεία, θα μπουν πια και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε διοικητικό. Αυτή είναι η ιστορία, είναι η ιδιωτικοποίηση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το νοσοκομείο Γεννηματάς δεν είναι το μοναδικό που ελέγχεται για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμών, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να κάνει την εκτίμηση ότι περίπου 200 είναι οι πλαστοί εμβολιασμοί στο σύνολο των υγειονομικών, ενώ την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γεννηματάς, Πέτρος Κετικίδης, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται για πιστοποιητικά μαϊμού ένα ακόμη μεγάλο νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας.